Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η δημοκρατία στη σκιά των Big Tech». Θα εξηγήσω τον όρο Big Tech που τον άφησα έτσι επί τούτου. Τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπουμε παντού και στα μέσα ενημέρωσης πληθώρα μελετών. Όπου και να κοιτάξεις σε αυτές τις μελέτες, αυτό που καταγράφουν είναι μία διολίσθηση, υποχώρηση, περιορισμός της δημοκρατίας παγκοσμίως και ποιοτικά και ποσοτικά. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με οποιαδήποτε από αυτές τις μελέτες για συγκεκριμένους λόγους, αλλά όταν όλες φτάνουν στο ίδιο συμπέρασμα, μπορούμε να το πάρουμε πλέον σοβαρά. Αυτό που καταγράφεται είναι και ο γεωγραφικός, γεωπολιτικός περιορισμός, αλλά και μέσα στις ίδιες τις χώρες υποχώρηση των δημοκρατικών θεσμών και λειτουργιών. Ουσιαστικά, γεωπολιτικά μένουμε στις δύο όχθες του Ατλαντικού, στις αγγλόφωνες χώρες κάτω Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, και κάνα δύο μικρές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι είναι ο 16ος χρόνος στη συνέχεια που διολυσθένει με αυτές τις μετρήσεις η δημοκρατία. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το χρειαστούμε λίγο αργότερα. Και ταυτόχρονα μία αύξηση του λαϊκισμού και τον ΑΠΕΠ. ΑΠΕΠ είναι τι είναι, είναι anti-political establishment parties, δηλαδή αντισυστημικά κόμματα. Επίσης, αυτό που βλέπει κανείς παγκοσμίως είναι πόλωση, εξτρεμισμός προς τα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος και μία αυξανόμενη έλξη προς ισχυρούς ηγέτες. Το έβαλα σε εισαγωγικά, γιατί το ισχυρός εδώ σημαίνει και απολυταρχικός και σημαίνει και άλλα πράγματα και όχι απλώς αυτό που σημαίνει η λέξη ισχυρός, που δεν είναι αναγκαστικά κακό. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Γκίντεον Ράχμαν, των Financial Times, που καλύπτει αυτή την πλευρά με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Μερικές παρατηρήσεις σε αυτό που θέλω να κάνω, σε αυτό το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης, που είναι λίγο πολύ αποδεκτές από όλους. Και μετά θα προχωρήσω σε μερικές ιδέες και προτάσεις που συζητούνται, αλλά είναι μακράν ακόμη του να είναι γενικότερα αποδεκτές. Οι δημοκρατίες ήταν και παραμένουν ευάλωτες. Πρώτα απ' όλα, έχουν μια πολύ περιορισμένη παρουσία στον ιστορικό χρόνο. Μου έκανε εντύπωση όταν έδινα μια σειρά διαλέξεων πριν από 2 μήνες στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, ότι τα νέα παιδιά, δηλαδή όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ξαφνιάστηκαν όταν είδαμε με περισσότερη λεπτομέρεια από ό,τι χρειάζεται να χρησιμοποιήσω για το σημερινό ακροατήριο, το αν μετρήσει κανείς τα τελευταία 2.500 χρόνια, πόσα από αυτά τα χρόνια και πού είχαμε δημοκρατία. Το ποσοστό είναι πολύ περιορισμένο. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι δημοκρατίες δεν είναι στατικές, αλλά εξελίσσονται διαρκώς και αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία. Να πάρουμε τις δύο, ας πούμε, πρώτες δημοκρατίες του σύγχρονου κόσμου, τη Γαλλία και την Αμερική. Η Γαλλία είναι τώρα στην Πέμπτη Ρεπιμπλίκ. Η Αμερική στο σύνταγμά της έχει 27 τροποποιήσεις, που είναι σχεδόν σαν ένα ολόκληρο καινούριο σύνταγμα. Και από την αρχή, αν πάμε στον 18ο αιώνα και την περίοδο των φώτων, του διαφωτισμού, αυτό που έγινε τότε, που κατά κάποιον τρόπο γέννησε μετά την Γαλλική Επανάσταση τη φιλελεύθερη δημοκρατία, μορφές της οποίας έχουμε σήμερα, γεννήθηκε μαζί με την τότε βιομηχανική επανάσταση.
και η μία επηρέασε την άλλη. Δεν πρέπει να εκπλήσει που και τώρα οι εξελίξεις δείχνουν μια τέτοια αλληλεπίδραση, άλλες φορές θετική, άλλες φορές αρνητική. Οι δημοκρατίες εμπεριέχουν το δυναμικό μέσα τους εκφυλισμού και διάβρωσης εκ των έσω. Επειδή είναι ανοιχτές, επειδή πιστεύουν στην ελευθερία έκφρασης και έχουν άλλα τέτοια χαρακτηριστικά που εμπεριέχουν αυτό το δυναμικό, το οποίο με τη σειρά του προσφέρεται για εκμετάλλευση από δημαγωγούς. Και για να πάμε λίγο παλιότερα, χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρεται συχνά είναι του Λουί Ναπολεόν Βοναπάρτη, ο οποίος το 1852 έκανε πραξικόπημα εναντίον του εαυτού του. Είχε εκλεγεί κανονικά, έκανε πραξικόπημα, καθαίρεσε αυτόν ως εκλεγέντα άρχοντα και έγινε μονάρχης. Δημοκρατία και φιλελευθερισμός δεν είναι συνώνυμα, αλλά η δημοκρατία για την οποία μιλάμε σήμερα είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία, τουλάχιστον στο βαθμό που η φιλελεύθερη διάστασή της την εμποδίζει από το να γίνει η τυραννία της πλειοψηφίας. Και τέλος, θα προσπαθήσω να τεκμηριώσω ότι υπάρχει και υπερεκτίμηση και υποεκτίμηση ταυτόχρονα των επιπτώσεων της ψηφιακής επιτάχυνσης και ιδιαίτερα του ρόλου των μεγάλων εταιριών του χώρου. Τώρα, ποιες είναι οι κύριες απειλές που καταγράφονται, οι κύριες αιτίες της οπισθοχώρησης της δημοκρατίας και απειλές για περαιτέρω διολίσθηση και υποχώρηση. Πρώτη παντού σε όλες τις αναλύσεις είναι οι οικονομικές ανισότητες, ιδίως μετά το 2008. Η παγκοσμιοποίηση με τους χαμένους και τους κερδισμένους. Got it. Και αυτό συνδέεται βέβαια και με το πρώτο. Η μετανάστευση, ιδίως μετά το 2015, και μετά ο εσωτερικός εκφυλισμός, δηλαδή πλουτοκρατία, διαφθορά και τα διάφορα συνταγματικά ρήγματα, constitutional fault lines. Παραδείγματι στην Αμερική είναι το gerrymandering, ο τρόπος που χωρίζονται οι εκλογικές περιφέρειες για το Κογκρέσο, που είναι εξόφθαλμα αντιδημοκρατικός, η πλήρης πλέον πολιτικοποίηση του ανωτάτου δικαστηρίου, το lobbying, άλλωστε είναι και επίκαιρο σήμερα, και άλλα τέτοια ρήγματα, δηλαδή, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διορθώσουν. Ήθελα να τα τονίσω αυτά πρώτα, για να μην δοθεί η εντύπωση ότι, γιατί από εδώ και πέρα θα μιλάω για ψηφιακές τεχνολογίες και δημοκρατία, να μην δοθεί η εντύπωση ότι η δημοκρατία θα ζήσει ή θα πεθάνει λόγω των ψηφιακών τεχνολογιών και των μεγάλων εταιριών. Δηλαδή, αλληλεπιδρούν, έχουν διαστάσεις που είναι πολύ σημαντικές, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι οι οποίοι, αν δεν αντιμετωπιστούν, ό,τι και να γίνει με την ψηφιακή τεχνολογία, δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις απειλές που προέρχονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαδίκτυο, ιδιαίτερα τα κοινωνικά δίκτυα και οι μεγάλες πλατφόρμες. Οι κυβερνοαπειλές, είτε αυτές είναι εσωτερικές είτε εξωτερικές. Δηλαδή, εξωτερική απειλή είναι παραδείγματι το να μπει μία χώρα και να επηρεάσει μια εκλογική διαδικασία, όπως μπήκε η Ρωσία στις εκλογές του 2016 στην Αμερική. Εσωτερική απειλή είναι η χρήση, παραδείγματος χάρη, micro-targeting, που χρησιμοποιήθηκε στην καμπάνια του Τραμπ με τους μηχανισμούς που προσέφερε η εταιρεία του Mercer, για να γίνει micro-targeting κομματιών του εκλογικού σώματος σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες πολιτιών. Και τρίτη απειλή είναι με τρόπο μπλαζέ θέση, που ένα είδος μυθριδατισμού,
που αρχίζει και παρατηρείται. Δηλαδή συνηθίζουμε στα ελαττώματα, στη συρρήκνωση της δημοκρατίας και αντιδρούμε όσο πάει και λιγότερο. Συγκρίνεται τις αντιδράσεις στο σκάνδαλο που είχε γίνει με την Cambridge Analytica και στις αποκαλύψεις της Frances Haugen για τα λεγόμενα Facebook Files, το φάκελο Facebook. Το 2016 σηκώθηκε ο κόσμος, όλα τα μέσα ενημέρωσης το κάλυπταν. Το 2021 ήταν σαφώς υποτονικό. Και αυτό από μόνο του αποτελεί απειλή, όπως το έθεσε κάποιος πρόσφατα. Η μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία σήμερα είναι το να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει απειλή. Τώρα κόλλησε. Να εξηγήσω λίγο τον όρο Big Tech. Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία είναι GAFA Plus. Δηλαδή GAFA μαζί με τα άλλες. GAFA θα θυμόσαστε, ήταν από την αρχή καμία σχέση βέβαια με την έννοια της λέξης στην ελληνική αργό, ήταν Google, Amazon, Facebook, Apple. Τώρα έχουμε GAFA Plus, γιατί είναι μέσα και Twitter, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων και ένα σωρό άλλα, αν θέλετε, θηρία της πανίδος του ψηφιακού οικοσυστήματος. Και εδώ υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. Το βιβλίο έτσι αριστερά, όπως βλέπετε τη διαφάνεια, που έχει σαν υπότιτλο «Πώς το διαδίκτυο σκοτώνει τη δημοκρατία και πώς μπορούμε να τη σώσουμε». Και δεξιά ένα πολύ καλό βιβλίο της Ράνα Φορούχαρ, των Financial Times, «Don't be evil», δηλαδή να μην είσαι κακός ή να μην κάνεις κακό. Αυτό θέλω να το εξηγήσω γιατί διάλεξε αυτό το τίτλο, γιατί μερικοί από εσάς μπορεί να μην θυμόσαστε ότι όταν πρωτοάρχισε το Google, στο λόγο του είχε μια φρασούλα σαν υπότιτλο που έλεγε «Don't be evil». Αυτό εξαφανίστηκε σύν τον χρόνο. Σημαδιακό. Τώρα, ήδη από το 2019 άρχισαν να ακούγονται διάφορες καμπάνες. Είχα την χαρά να είμαι παρόν στην ομιλία που έδωσε ο Tim Berners-Lee το 2019 στο Άμστερνταμ κατά την αποδοχή του βραβείου Turing, που ήταν το βραβείο Turing είναι για την πληροφορική το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ. Και μίλησε ήδη από το 2019 ότι έτσι πώς πάνε τα πράγματα στον χώρο του διαδικτύου και ειδικότερα στα κοινωνικά δίκτυα, ότι πάμε από μια δημοκρατική ουτοπία, την οποία αυτός είχε οραματιστεί, προς μια αυταρχική δυστοπία. Και τώρα το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε, τι διγενέστε, τι μπορούμε να κάνουμε. Από εδώ και πέρα τώρα μπαίνω σε αυτόν τον χώρο όπου γίνονται συζητήσεις, αλλά αυτά που θα σας πω δεν είναι αναγκαστικά γενικά αποδεκτά ακόμη, ελπίζω ότι θα γίνουν. Το πρώτο έχει να κάνει με την πιο αποτελεσματική και ευρύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην υπηρεσία της δημοκρατίας. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η χαλιναγώγηση των μεγάλων εταιριών σε τρόπο ώστε να περιοριστεί, αν όχι να εξαλειφθεί, η απειλή την οποία εκπροσωπούν. Θα ξεκινήσω με το πρώτο, που είναι και το πιο εύκολο. Πώς συμμετέχουν οι πολίτες σε δημοκρατικές διαδικασίες σήμερα? Συμμετέχουν με εκλογές, με δημοψηφίσματα, ακόμη και η συμμετοχή σε δημοσκοπήσεις είναι μία συμμετοχή. Τώρα, δηλαδή όχι τώρα, εδώ και θα έλεγα 5 χρόνια, έχουν αρχίσει οι διαδικασίες οι οποίες καλύπτονται από το όνομα διαβουλευτική δημοκρατία, στα αγγλικά deliberative democracy,
και συνελεύσεις πολιτών, citizen assemblies. Η πανδημία δημιούργησε τέτοια εργαστήρια για χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη συμμετοχή πολιτών σε δημοκρατικές διαδικασίες. Η ιδέα εδώ είναι αυτά να χρησιμοποιηθούν ως συμπλήρωμα και όχι ως υποκατάστατο. Δηλαδή, σε τοπικό κυρίως επίπεδο γινόταν συνελεύσεις πολιτών, virtual town hall meetings, όπου συζητούσαν για το πού πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να γίνει ένα πάρκο, πώς θα χρησιμοποιηθεί το budget του Δήμου και συναφή. Γενικότερα, το ζητούμενο είναι πώς μπορούν να επιστρατευθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες για να ενδυναμώσουν την συμμετοχή των πολιτών, η οποία πέφτει, δηλαδή στο πλαίσιο αυτό της διολίσθησης της δημοκρατίας, είναι σαφής και η πτώση του ποσοστού των πολιτών που συμμετέχουν, ιδιαίτερα των νέων. Παραδείγματα τέτοιων συνελεύσεων είχαμε επιτυχή, αλλά ακόμα περιορισμένα. Είχαμε το ιστορικό δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Το δημοψήφισμα αυτό ήταν για να εγκριθεί ή όχι το να επιτρέπονται οι αμβλώσεις. Η Ιρλανδία, μια καθολική χώρα, είχε πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων υπό οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Αυτό που έγινε είναι δημιουργήθηκαν τέτοιες συνελεύσεις πολιτών με κλήρο, δηλαδή κάπως με αυτό που γινόταν στην αρχαία Αθήνα. Με κλήρο, αλλά ταυτόχρονα με μία προσπάθεια να είναι ζυγισμένη η συνέλευση σε ό,τι αφορά το φύλο, σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες κτλ. Οι συνελεύσεις αυτές φτάσανε σε ένα πόρισμα, το οποίο ήταν θετικό, δηλαδή να επιτραπούν οι εμβλώσεις, το οποίο δημοσιεύθηκε από την κυβέρνηση και ακολούθησε το δημοψήφισμα. Δηλαδή η απόφαση πάρθηκε με ψήφο, αλλά προηγήθηκε αυτή η δημοκρατική διαδικασία που οδήγησε στο τελικό αποτέλεσμα. Παρόμοιο παράδειγμα είναι η υπερψήφιση του νέου συντάγματος στην Ισλανδία. Έγινε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η επιλογή, τυχαία επιλογή του ποιοι συμμετέχουν, για αυτήν χρησιμοποιείται και ο όρος sortition, για όσους από εσάς θέλουν να το ψάξουν περαιτέρω. Και αυτό που εγώ θεωρώ το καλύτερο παράδειγμα από όλα είναι αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται και γίνεται στην Ταϊουάν, το οποίο εκεί το αποκαλούν ψηφιακή δημοκρατία, digital democracy. Το σλόγγαν είναι fast, fair and fun, δηλαδή γρήγορο, δίκαιο και ευχάριστο, και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα άμεσης και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή, από τη μια εμπεριέχει όλα αυτά που προσπαθεί ο Πιερακάκης να κάνει στη χώρα μας, αλλά έχει προχωρήσει πολύ παραπάνω και επιτρέπει στους πολίτες με απλό και εύκολο τρόπο να συμμετέχουν σε συλλογικές και πολιτικές αποφάσεις. Αν θέλετε να κοιτάξετε ένα παράδειγμα που τρέχει σήμερα, προτείνω αυτό. Τώρα, δημοκρατία και Big Tech από το 1989 μέχρι σήμερα. Κατά κάποιον περίεργο τρόπο έχουν παράλληλους βίους, με κάθε συγγνώμη στον Πλούταρχο. Καταρχήν, γιατί 1989. Η 1989 ήταν η χρονιά που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Τι έγινε τότε? Στη δεκαετία των 90 επικράτησε μία εφορία για την δημοκρατία. Δηλαδή επικράτησε η πεποίθηση ότι τελείωσε πια αυτό που ο Φουκουγιάμα είχε αποκαλέσει, αν θυμόσαστε, το τέλος της ιστορίας, που δεν ήταν. Αλλά δημιουργήθηκε αυτή η εφορία, σταμάτησε οποιαδήποτε προσπάθεια προπαγάνδας που γινόταν πριν, κατήχησης από τα σχολεία και σε άλλους τομείς.
και θεωρήθηκε ότι με την παγκοσμιοποίηση, με το ελεύθερο εμπόριο, η φιλελεύθερη δημοκρατία όχι μόνο θα ενδυναμωνόταν, αλλά θα εξαπλωνόταν κιόλας. Ταυτόχρονα, και αυτό είναι που, πριν πάω σε αυτό, ο Τίμωθη Σνάιντερ από το Yale, ο οποίος έχει γράψει περισσότερο από ένα βιβλίο για το θέμα αυτό, δηλαδή για το τι άρχισε να γίνεται τότε που ήταν λάθος, το αποκαλεί μονομερή ηθικό αφοπλισμό, unilateral moral disarmament. Δηλαδή κάπως η Δύση, οι δημοκρατικές χώρες χαλάρωσαν. Ταυτόχρονα υπήρχε και μια παρόμοια εφορία για τις ψηφιακές τεχνολογίες γενικότερα και τις μεγάλες εταιρείες ειδικότερα. Το 1993 έγινε το Wide World Web Consortium. Ως το τέλος της δεκαετίας είχε αρχίσει να ανθίζει το διαδίκτυο. Μια δεκαετία ακόμη και είχαμε την Αραβική Άνοιξη. Αν θυμόσαστε, καταρχήν η Αραβική Άνοιξη θεωρήθηκε ότι ήταν ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα προς εκδημοκράτηση και πιστώθηκαν αυτήν την επιτυχία το Facebook και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα και γενικά οι ψηφιακές τεχνολογίες. Όταν άρχισε, καταρχήν να κατέρευσε η Αραβική Άνοιξη, άρχισαν πλέον να χτυπούν πολλά καμπανάκια και σε ό,τι αφορά τις απειλές για τη δημοκρατία και σε ό,τι αφορά τις απειλές που εκπροσωπούν οι εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα οι μεγάλες. Και σήμερα προτείνω να εξετάσουμε την περίπτωση και εξετάζεται αυτή σε πολλά φόρα, ότι γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας διπλής διόρθωσης, double correction. Δηλαδή, μια αυξημένη συνειδητοποίηση, όπως είδαμε και στην αρχή με όλες αυτές τις μελέτες, ότι η δημοκρατία κινδυνεύει, ότι η κίνδυνη είναι υπαρκτή, ότι ο Τραμπ μπορεί να μην επανεκλεγεί το 24, αλλά ο τραμπισμός είναι εκεί και αλλού. Αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και μεταπανδημικοί τριγμοί στις μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και σε ό,τι αφορά τον αρνητικό τους ρόλο, γιατί έχουν και θετικούς ως προς τη δημοκρατία, αλλά και το κατά πόσο παράγουν πραγματική αξία. Αυτό θυμίζει λίγο τους παλαιότερους από εσάς τι είχε γίνει περίπου το 2000 με τη φούσκα των dot-coms. Τότε χάθηκαν δισεκατομμύρια, εξαϊλώθηκαν και ύστερα σιγά σιγά άρχισαν να επιβιώνουν εταιρείες που είχαν κάτι πραγματικό να προσφέρουν. Συγκρίνεται το αυτό με το τι έγινε με το FTX πρόσφατα. Δισεκατομμύρια εξαϊλώθηκαν και τα κρυπτονομίσματα θα παραμείνουν, αλλά έχουν αρχίσει να μετασχηματίζονται. Και τέλος υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση ότι πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός των κανόνων του παιχνιδιού, δηλαδή ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο και όχι μόνο. Έρχομαι τώρα σε μια καινούργια έννοια και επίτηδες δίνω αυτή την αναφορά σε ένα άρθρο που έχει γράψει η καθηγήτρια Βικτόρια Ρόμπερτσον από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, που είναι το καλύτερο από πολλά άρθρα, δηλαδή είναι περιστατωμένο και είναι εύκολο να το διαβάσει κανείς, που αρχίζει τον ορισμό του τι σημαίνει να έχει μια μεγάλη εταιρεία, μια πλατφόρμα που προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες, βλάβη, να απειλεί με βλάβη τη δημοκρατία. Γιατί χρησιμοποιείται αυτός ο όρος? Γιατί προϋπάρχουν οι όροι για τα μονοπόλια, επί παραδείγματι, ότι προκαλούν βλάβη σε τι? Βλάβη στις τιμές, βλάβη στις επιλογές των πολιτών, βλάβη στην καινοτομία. Αυτοί είναι αποδεκτοί όροι. Τώρα εισάγεται και ένας νέος ότι μαζί με αυτό ας κοιτάξουμε και αν προκαλούν βλάβη στη δημοκρατία. Προκαλούν, καταρχήν,
έχουν μια τεράστια οικονομική δύναμη, παρόλο που οι μετοχές έχουν πέσει και η χρηματιστική τους αξία έχει περιοριστεί κάπως, εξακολουθούν να έχουν μια τεράστια οικονομική δύναμη, που σημαίνει ότι μπορούν να κάνουν και απεριόριστο lobbying, ειδικά στην Αμερική, με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Citizens United, που επιτρέπει απεριόριστη συμβολή σε καμπάνιες πολιτικών. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν και να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και εκλογές, με micro-targeting και άλλα που προαναφέρθηκαν. Έχουν τη δυνατότητα επιτήρησης και παρακολούθησης, που συμπεριλαμβάνει και την αναγνώριση προσώπου. Εκεί θα έπρεπε να μνημονεύσω και το θαυμάσιο βιβλίο της Σουζάννα Ζούποφ, το Surveillance Capitalism. Επίσης, αυτό που έχουν την ικανότητα να κάνουν είναι να κάνουν nudge, δηλαδή κάπως να σε σπρώχνουν προς μία κατεύθυνση, να αγελοποιούν και να επιφέρουν μία ακραία πόλωση. Εδώ θέλω να κάνω ένα πρόσθετο σχόλιο, γιατί γεννάται το ερώτημα γιατί αυτές οι εταιρείες, λόγω του Facebook, παραδείγματι, να θέλει να πολλώσει τον κόσμο. Το Facebook θέλει να βάλει λεφτά, γιατί τον ενδιαφέρει να πολλώσει τον κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρει να πολλώσει τον κόσμο, αλλά αυτό συμβαίνει σαν παράπλευρη επίπτωση. Γιατί? Γιατί έχουν δει οι εταιρείες αυτές ότι οι προβλέψιμοι χρήστες είναι καλύτεροι πελάτες, είναι πιο σίγουροι ότι θα κάνουν κλικ στις διαφημίσεις που θα τους στείλουν. Άρα θέλουν προβλέψιμους χρήστες. Ταυτόχρονα έχει μετρηθεί ότι οι πολιτικά ακραίοι είναι πιο προβλέψιμοι από τους μετριοπαθείς. Κατά συνέπεια, οι αλγόριθμοι, προσωπικοποιημένοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται, επιλέγουν φίλτρα και ειδησεογραφία που προωθεί την πόλωση, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, οι οποίοι έχουν όλη τους την πληροφόρηση αποκλειστικά από κοινωνικά δίκτυα. Χαρακτηριστικά αναφέρω, το 2016, 47% των Ρεπουμπλικανών στην Αμερική είπαν ότι αυτοί που ψηφίζουν δημοκρατικούς, σωστό αυτό, ήταν 72%. Αυτά όλα μαζί, αν τα μαζέψει κανείς, στοιχειοθετούν ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι μεγάλες αυτές εταιρείες συνιστούν πράγματι απειλή για μια ανοιχτή δημοκρατική κοινωνία. Αυτό ανοίγει το δρόμο για νέες προσεγγίσεις. Ήδη από το 1995 το Federal Trade Commission στην Αμερική είχε δηλώσει και προειδοποιήσει ότι η υπερβολική συγκέντρωση ισχύως δημιουργεί αντιδημοκρατικές πολιτικές πιέσεις. Ο Έλον Μάσκ σήμερα, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν υποψήφιος για εξωστρακισμό στην Αθήνα του 5ου αιώνα. Και επειδή τον εξορίσει κανείς από την Αμερική, δεν θα είχε νόημα στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, θα μπορούσε ίσως να μπει σε μια από τις ρουκέτες του και να γυρίζει γύρω-γύρω για 10 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Ο Έλον Μάσκ, κυρίως στον παρόδο, μπορεί άφελά του να λειτουργήσει ως καταλύτης για πολλές από τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και που έχουν αρχίσει να γίνονται με τη συμπεριφορά του. Δηλαδή ότι κοιμήθηκε ένα βράδυ στο αριστερό πλευρό και το πρωί είπε ότι ο Τραμπ μπορεί να ξαναγυρίσει στο Twitter. Κοιμήθηκε το άλλο βράδυ στο δεξί πλευρό και είπε ότι ο Alex Jones, για όσους από εσάς τον ξέρετε, δεν μπορεί να ξαναμπεί στο Twitter. Ο Alex Jones είναι ακόμα χειρότερος από τον Τραμπ, αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Σημασία έχει ο τρόπος που παίρνεται η απόφαση. Κανείς δεν ψήφισε τον Elon Musk να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Και υπάρχει τώρα ζήτηση για μια νέα αντιμονοπωλιακή νομοθεσία που θα περιορίζει αυτό το democracy-related harm.
Δηλαδή να περιορίζει τη βλάβη στη δημοκρατία και να μην κοιτάει μόνο βλάβη σε τιμές, επιλογή καταναλωτών, καινοτομία και τα άλλα που χρησιμοποιούνται σήμερα και βάσει των οποίων είναι δύσκολο να σπάσει κανείς αυτές τις μεγάλες εταιρείες όπως είδαμε. Ακόμη και αυτές οι προσπάθειες που έκανε η Επίτροπος Vestager πέσανε εν πολύ στο κενό, γιατί είναι δύσκολο να στοιχειοθετήσεις βλάβη σε τιμές, για παραδείγμα, ότι όταν το προϊόν προφέρεται δωρεάν, έστω και συσσαγωγικά. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω όμως είναι ότι η αρχική αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στην αρχή της, στην Αμερική, είχε όχι μόνο οικονομικά, δηλαδή τιμές, επιλογή καταναλωτών, καινοτομία, αλλά και δημοκρατικά κίνητρα. Απλώς τα χάσαμε στο δρόμο κάπως. Δηλαδή, κοιτάξτε το Sherman Act το 1889. Το Sherman Act ήταν η νομοθεσία που επέτρεψε το να σπάσουν σε κομμάτια πρώτα η Standard Oil, το πετρελαϊκό μονοπόλιο, και αμέσως μετά, σε λίγα χρόνια, η AT&T, το τηλεπικοινωνιακό μονοπόλιο. Και ο γερουσιαστής που είχε προτείνει αυτή την νομοθεσία που πέρασε, είχε πει χαρακτηριστικά ότι αν δεν υποκλεινόμαστε σε έναν αυτοκράτορα, δεν θα έπρεπε να υποκλεινόμαστε σε έναν ολιγάρχη του εμπορίου. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η γελιογραφία του Τζόζεφ Κέπλερ του 1889, που έχει τους γερουσιαστές και από πίσω όλους αυτούς με τις μεγάλες κοιλιές, που είναι ουσιαστικά η Big Tech της εποχής. Οπότε η προσέγγιση ήταν σωστή τότε και πρέπει ίσως να επανέλθουμε σε αυτή. Τώρα, τι γίνεται στην πράξη? Υπάρχει ένα επερχόμενο κανονιστικό πλαίσιο που στόχο έχει να χαλιναγωγήσει τις εταιρείες των Big Tech. Χτίζοντας πάνω στο GDPR, έρχονται τώρα μέσα στο 2023 θα είναι ένας πολύ παραγωγικός χρόνος, το DMA, DSA, Data Act, AI Act και ίσως ένα-δύο ακόμη. Το DMA είναι Digital Market Act, που προσπαθεί να εισάγει αντιολιγαρχική πολιτική. Το DSA προσπαθεί να περιορίσει τι μπορούν να κάνουν αυτές οι εταιρείες και τι δεν μπορούν να κάνουν. Το ίδιο και το Data Act. Και το AI Act είναι το πώς πρέπει να περιορίσουμε τις εφαρμογές της επερχόμενης και καλπάζουσας τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, αναζητείτε μια πιο πολιτική αντιμονοπωλιακή πολιτική. Το πολιτική σε εισαγωγικά είναι political και το πολιτική μετά είναι policy. Δηλαδή, πηγαίνοντας πίσω στις αρχές της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, και σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, να εφαρμοστεί αυτό που προτείνει ο γνωστός μας Ασέμογλου σε ένα βιβλίο του που λέγεται Harms of AI, οι βλάβες της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα δημοσιευθεί σύντομα από το Oxford Press, αλλά μπορείτε ήδη να βρείτε περιλήψεις του στο διαδίκτυο. Και προτείνει αυτό που αποκαλεί Precautionary Regulatory Principle, δηλαδή προληπτική νομοθεσία. Αυτό που λέει είναι, με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορείς να περιμένεις να αρχίσουν να γίνονται ζημιές και να ενσωματώνεται η τεχνητή νοημοσύνη παντού. Πρέπει να το προλάβεις, γιατί μετά είναι πολύ πιο δύσκολο. Με άλλα λόγια, σε αναλογία, αν θέλετε, με τη φαρμακευτική βιομηχανία, δεν μπορείς να περιμένεις να δεις τι θα κάνει μια νέα θαλιδομίδη, αλλά να μην την επιτρέψεις μέχρι ότου είσαι σίγουρος ότι δεν θα κάνει αυτά
που έκανε. Και κάτι πολύ σοβαρό και αναλογικά πολύ πιο δύσκολο, η επανακατεύθυνση έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη, που είναι και η αιχμή του δόρατος των ψηφιακών τεχνολογιών σήμερα, να αναπτυχθούν τεχνολογίες που να ενδυναμώνουν τον πολίτη, δηλαδή να του δίνουν εύχρηστα εργαλεία, να μπορεί ο πολίτης να χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αντί να είναι αυτό αποκλειστικά στα χέρια των μεγάλων εταιριών και των κυβερνήσεων που τα αγοράζουν από τις μεγάλες εταιρείες, γιατί οι μεγάλες αυτές εταιρείες των Big Tech είναι σήμερα κατά παρασάγκας οι πρώτοι στην έρευνα για την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό θα ήταν και σύμφωνο με το πνεύμα της διακήρυξης του Tim Berners-Lee που σας ανέφερα νωρίτερα. Τέλος, αυτά είναι τώρα στο τραπέζι και στη συζήτηση που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στο Trade and Technology Council, στο TTC. Δηλαδή είναι στο τραπέζι, συζητούνται. Τι θα βγει από αυτό, είδομεν. Και θέλω να σταματήσω και να τελειώσω με αυτό που είναι ίσως πιο σημαντικό από όλα όσα είπα μέχρι τώρα. Το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες για μια παιδεία που θα υπηρετεί την δημοκρατία και τις αξίες της. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για μια άλλη μέρα. Σας ευχαριστώ.